Τα κιλά μου με έχουν κουράσει. Πώς θα μπορέσω να χάσω βάρος? Πεινάω συνέχεια. Δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω. Το να κάνω άλλη μία δίαιτα και να βρω χρόνο για περπάτημα μέσα στη μέρα μου φαίνεται βουνό. Νιώθω άσχημα πλέον με το σώμα μου. Πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση? Ανησυχώ πλέον για την υγεία μου. Αυτές είναι μερικές σκέψεις που κάνει ένας παχύσαρκος άνθρωπος καθημερινά. Η παχυσαρκία είναι ένα καινούριο θέμα που απασχολεί όλο και περισσότερους από εμάς. Ποιος είναι ο λόγος λοιπόν που φτάσαμε σε αυτό το σημείο να μας απασχολεί τόσο το βάρος? Πάμε να ανακαλύψουμε μαζί ποια είναι τα βαθύτερα αίτια της παχυσαρκίας. Από τον πρωτόγονο άνθρωπο στο σήμερα. Για εκατομμύρια χρόνια το λίπος προστάτευε τον άνθρωπο. Τον κρατούσε ζεστό όταν έξω είχε κρύο και το εξασφάλιζε την απαραίτητη ενέργεια σε περιόδους λοιμού. Πολλοί μηχανισμοί του σώματός μας που μας βοήθησαν κάποτε να επιβιώσουμε ως είδος, σήμερα μας απειλούν. Έτσι σήμερα η υπερβολική συσσόρευση του λίπους στο σώμα μας είναι από μόνη της μία νόσος που την ονομάζουμε παχυσαρκία. Πρόκειται για μία νόσο η οποία προκαλεί μια αλυσιδωτή αντίδραση άλλων παθήσεων. Οι παχύσαρκοι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να παρουσιάσουν διαβήτη τύπου 2, υπέρταση, αθυροσκλήρωση, στεφανία νόσο, καρδιακή ανεπάρκεια και φυσικά αντιμετωπίζουν συχνά ορθοπαιδικά προβλήματα. Τι άλλαξε όμως? Γνωρίζουμε ότι έχουμε το DNA του πρωτόγονου ανθρώπου. Για τον πρωτόγονο άνθρωπο που ζούσε στις σπηλιές, ήταν προτεραιότητα να αποθηκεύει λίπος, το οποίο του επέτρεπε να επιβιώσει κυρίως από το κρύο και την ασιτεία. Σήμερα δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη, καθώς έχουμε αυθονία τροφής γύρω μας και συνήθως δεν είμαστε εκτεθειμένοι σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Ο μηχανισμός όμως που το σώμα μας φτιάχνει λίπος είναι ο ίδιος ακόμα και σήμερα. Έτσι, όσο τρώμε τροφές πλούσιες σε θερμίδες, το σώμα μας γρήγορα θα φτιάξει λίπος και πιο δύσκολα από ποτέ θα το ξοδέψει, καθώς οι περισσότεροι από εμάς κατά βάση κάνουμε μια καθιστική ζωή. Το σώμα μας δεν μπορεί να αντιληφθεί πως το περιττό λίπος δεν μας χρησιμεύει, αλλά αντίθετα μας επιβαρύνει. Αυτός είναι και ο λόγος που μας επιτρέπει να παίρνουμε παραπάνω βάρος, χωρίς να μας δίνει άμεσα ένα ξεκάθαρο σήμα να σταματήσουμε τη διαδικασία. Επιπρόσθετα, ο πρωτόγονος άνθρωπος χρειαζόταν να νιώθει την πείνα και έτσι να κινητοποιείται να αναζητήσει τροφή. Βέβαια, όταν ο άνθρωπος τροφοσυλλέκτης έβρισκε μεγάλη ποσότητα τροφής μαζεμένη ή έπιανε κάποιο μεγάλο θύραμα, θα έπρεπε γρήγορα να καταναλώσει μεγάλη ποσότητα φαγητού. Πού θα ξαναέβρισκε εξάλλου τέτοια ευκαιρία? Άλλος ένας λόγος που συνέβαινε αυτό το φαινόμενο ήταν πως υπήρχε ο κίνδυνος μετά από λίγη ώρα άλλα ζώα να έκαναν την εμφάνισή τους για να διεκδικήσουν την τροφή. Αντίθετα με την πείνα, λοιπόν, το αίσθημα του κορεσμού στον πρωτόγονο άνθρωπο δεν χρειαζόταν να είναι ιδιαίτερα έντονο. Ήταν αναγκαίο λοιπόν να νιώθει πότε πεινάει, αλλά δεν είχε τόση σημασία να νιώθει πότε χορταίνει. Σήμερα, στη δυτική κοινωνία, το ζητούμενο είναι το ανάποδο. Μας ενδιαφέρει να νιώσουμε πότε χορταίνουμε και να σταματήσουμε να είμαστε διαρκώς πεινασμένοι. Βλέπουμε λοιπόν πως εξελικτικά το σώμα μας δεν έχει ακόμα προσαρμοστεί στις αλλαγές του σύγχρονου τρόπου ζωής. Τα τελευταία 50 χρόνια. Τα τελευταία 50 χρόνια η βιομηχανία τροφίμων αύξησε την ποικιλία τροφών και την ποσότητά τους. Το αποτέλεσμα είναι πως πλέον σε κάθε σπίτι υπάρχουν ντουλάπια και ψυγεία γεμάτα με φαγητό. Σε κάθε γειτονιά υπάρχει ένα συνοικιακό σούπερ μάρκετ, ένας φούρνος, ένα ταχυφαγείο. Κάτι που ήταν όνειρο μακρινό για τους ανθρώπους που ζούσαν το 1950, πόσο μάλλον για τον πρωτόγονο άνθρωπο. Ο σημερινός άνθρωπος τρώει περισσότερο και κινείται λιγότερο από τους προγόνους του. Πλέον, με το πάτημα ενός κουμπιού, έχει ένα έτοιμο φαγητό στην πόρτα του. Μπορεί να ανέβει 5 ορόφους με ένα ασανσέρ. Μπορεί να διασκεδάσει και να επικοινωνήσει μέσα από ένα κινητό. Πριν από 50 χρόνια, χρειαζόταν περίπου 1000 με 1400 θερμίδες για να ψωνίσει με τα πόδια. Ενώ σήμερα μπορεί να κάνει το ίδιο χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό του. Το πλύσιμο των ρούχων, η αναζήτηση ξύλων για τη φωτιά απαιτούσαν περίπου 1400 με 1500 θερμίδες, ενώ σήμερα γίνεται με μία απλή κίνηση. Οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία μας έχουν κάνει απίστευτα αδρανείς και τα νέα είδη τροφίμων που δημιούργησε η βιομηχανία αύξησαν τις θερμίδες που προσλαμβάνουν. Τροφές πιο κοντά στο ανθρώπινο γούστο, πλούσιες σε λίπος, ζάχαρη και αλάτι για να είναι νόστιμες, συνήθως χαμηλής θρεπτικής αξίας ώστε να έχουν χαμηλό κόστος παραγωγής και να εξασφαλίζουν μεγαλύτερο κέρδος στις βιομηχανίες. Τροφές που είναι ικανές να μας αλλάξουν τη διάθεση και ξαφνικά να νιώθουμε καλά. Τροφές που δεν μπορείς να σταματήσεις να τις τρως παρά μόνο μέχρι να τελειώσουν. Τροφές που προκαλούν εθισμό.
Δεν είναι τυχαίο που 6 στους 10 συνανθρώπους μας έχουν μεγαλύτερο βάρος από το κανονικό και 1 στους 4 είναι παχύσαρκος. Με όλα αυτά τα στοιχεία επιβεβαιώνονται οι ειδικοί που υποστηρίζουν ότι τα τελευταία 50 χρόνια έχουμε περάσει σε ένα νέο ανθρώπινο είδος, τον λιπόσαρκο άνθρωπο. Η γενετική προδιάθεση της παχυσαρκίας. Μήπως όμως το πρόβλημα της παχυσαρκίας είναι κληρονομικό? Μήπως τα γονίδια καθορίζουν αν ένας άνθρωπος θα είναι παχύσαρκος ή όχι? Μήπως φταίει ο χαμηλός μεταβολισμός που κάποιοι άνθρωποι βάζουν παραπάνω κιλά? Η παχυσαρκία πραγματικά είναι ένα ιατρικο-κληρονικό πρόβλημα. Υπάρχει το ιατρικό υπόστρωμα, υπάρχει και το κοινωνικό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιοι παράγοντες γενετικοί που μπορεί να επηρεάζουν την παχυσαρκία. Με διάφορους μηχανισμούς ορμονικούς, οι οποίοι αυτοί οι μηχανισμοί μπορούν να οδηγήσουν στην παχυσαρκία. Υπάρχουν κάποιες γενετικές παθήσεις, υπάρχει κάποια κατάσταση που ονομάζουμε αντίσταση στην δράση της λεπτίνης, όπου αυτή η κατάσταση προκαλεί παχυσαρκία. Κάποιες από αυτές τις παθήσεις θεραπεύονται από την ιατρική πλευρά, κάποιες άλλες δεν θεραπεύονται. Πράγματι, τα γονίδια φαίνεται να καθορίζουν σε ένα μεγάλο βαθμό το σχήμα του σώματός μας. Το ύψος μας είναι γενετικά προκαθορισμένο κατά 80% και το βάρος μας κατά 70%. Οι γενετικοί παράγοντες καθορίζουν σε μεγάλο ποσοστό την προδιάθεση του ατόμου να εμφανίσει παχυσαρκία. Αυτά τα θέματα είναι ναι μεν σπάνια, αλλά καλό να εντοπίζονται από τους ειδικούς ιατρούς, να εντοπίζονται και από τους διατροφολόγους που ασχολούνται κατά αποκλειστικότητα με το θέμα της παχυσαρκίας. Όταν ένας διατροφολόγος υποψιάζεται ότι αυτό το άτομο έχει στοιχεία ή έχει μια οικογένεια, μια εικόνα ή υπάρχει οικογενειακό πρόβλημα παχυσαρκίας, καλό είναι να διαρευνηθεί από την γενετική πλευρά. Δηλαδή, όταν βλέπουμε μια οικογένεια, τα παιδιά, οι γονείς έχουν θέμα παχυσαρκίας και αύξηση το βάρος, τότε θα πρέπει να ψαχθεί σωστά για αυτό το θέμα. Υπάρχουν καταστάσεις όπως είναι, όπως σας είπα, η αντίσταση στην λεπτίνη, η αντίσταση στην ισουλίνη, το σύνδρομο των πολυκριστικών νεωτικών στις γυναίκες, αντίσταση στην λεπτίνη, αυτή τα είπαμε, αντίσταση στην ισουλίνη και λιποδυστροφίες, οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν παχυσαρκία. Επίσης υπάρχουν διάφορα σύνδρομα τα οποία πρέπει ο ειδικός να τα εντοπίσει και να προχωρήσει σε μια ανάλυση. Κάποια από αυτά που σας είπα μπορεί να αντιμετωπίζεται, δηλαδή όταν υπάρχει αντίσταση στη λεπτίνη και χορηγούμε τη λεπτίνη, μπορεί να αντιμετωπιστεί η παχυσαρκία. Όπως ξέρουμε, η λεπτίνη είναι μια ορμόνη που κρίνεται από το λιπότι ιστό και φαίνεται ότι όταν υπάρχει αντίσταση στον εγκέφαλο διεγείρει την όρεξη ή τον κορισμό, διαδράσει δηλαδή τα κέντρα του κορισμού και της όρεξης στο κεντρικό νευρικό σύστημα, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Χορηγώντας σε μεγάλες δόσεις τη λεπτίνη, που πρόσφατα αυτή τη στιγμή η λεπτίνη υπάρχει στην Ευρώπη και πρόσφατα ήρθε και στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι για όλες τις καταστάσεις παχυσαρκίας, για ορισμένες καταστάσεις όπως είναι η αντίσταση. Κάποια επιδρούν σε τμήματα του εγκεφάλου που ελέγχουν την όρεξη και τον κορεσμό, και κάποια καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο το σώμα αποθηκεύει ή καίει τις θερμίδες. Τα παχύσαρκα παιδιά τείνουν να έχουν παχύσαρκους γονείς και μάλιστα τα υιοθετημένα παιδιά τείνουν να έχουν το βάρος των φυσικών τους γονέων, παρόλο που μεγαλώνουν σε ένα διαφορετικό διατροφικό περιβάλλον με διαφορετικές διατροφικές συνήθειες. Οι γενετικοί παράγοντες λοιπόν έχουν μεγάλη επίδραση στην αύξηση του λιπόδους ιστού. Βέβαια, το αν θα εκδηλώσουμε το γενετικό υπόβαθρο της παχυσαρκίας σε παθολογικό βαθμό ή αν θα το εκδηλώσουμε έχοντας ελαφρώς ένα αυξημένο βάρος από το φυσιολογικό, είναι ξεκάθαρα μία δική μας επιλογή. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα ενδογενή αίτια της παχυσαρκίας. Κάποια από αυτά είναι υποθαλαμικά και κάποια ενδοκρινικά, όπως η αντίσταση στην ινσουλίνη, ο υποθυροειδισμός, οι διαταραχές του κύκλου στις γυναίκες και άλλα. Δηλαδή, αν έχουμε έναν βαρύ υποθυροειδισμό, όπου το άτομο αυτό καθυστέρησε τη διάγνωσή του, ακόμα και από τα ειδήματα και από την ίδια την πάθηση, μπορεί να έχει μια αύξηση της τάξης 5 με 10 κιλά. Αυτό το άτομο, το ρυθμιστεί ο υποθυροειδισμός του, θα επιστρέψει στο κανονικό του βάρος πριν παρουσιαστεί η πάθησή του. Ένας άνθρωπος που έχει το σύνδρομο Cushing, δηλαδή ο υπερκορτιζολισμός, έχει μια αύξηση και μάλιστα εμείς τη λέμε κακή κατανομή του λίπους. Έχει αυτή την άσχημη, να μην την πω άσχημη, την κοιλιακή παχυσαρκία. Έχει αυτό το που λένε οι Γάλλοι
σχήμα πορτοκαλιού σε μια οδοντογλυφίδα. Δηλαδή έχει κοιλιά μεγάλη και τα πόδια είναι λεπτά. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του συνδρόμου Cushing. Αυτό το άτομο όταν θεραπευτεί, αντιμετωπιστεί με φάρμακα ή με χειρουργική αντιμετώπιση, γιατί συνήθως το σύνδρομο Cushing οφείλεται σε κάποιο αδένωμα είτε στην επόφυση είτε στα επινεφρίδια, όταν λυθεί το πρόβλημα είτε φαρμακευτικά ή χειρουργικά, γιατί υπάρχουν και φάρμακα για το σύνδρομο Cushing, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις κάνουμε χειρουργική αφαίρεση του αδενώματος, ο άνθρωπος αυτός επιστρέφει στο φυσιολογικό του βάρος και μάλιστα κάποιους ασθενείς που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν τους γνωρίζουμε μετά την σωστή αντιμετώπιση του συνδρόμου Cushing. Δηλαδή επιστρέφουν στα φυσιολογικά του. Αυτά είναι, βέβαια, πάλι το τονίζω, είναι τα πιο σπάνια. Αλλά καλό είναι να εντοπίζονται από τους ειδικούς και να αντιμετωπίζει την κατάστασή τους. Αν γνωρίζουμε το μεταβολικό πρόβλημα και είμαστε ρεαλιστές στο στόχο βάρους που θα θέσουμε, τότε το ζήτημα μπορεί να ρυθμιστεί. Είναι εφικτό το άτομο να διατηρήσει ένα ικανοποιητικό βάρος, το οποίο παρόλο που θα είναι αυξημένο, δεν θα του δημιουργεί μεταβολικές διαταραχές ή δυσλειτουργίες στην καθημερινότητα. Θα ήταν καλό να αναφέρουμε πως πέρα από τη διατροφή και την άσκηση, η φαρμακευτική αγωγή είναι ένα πιθανό αίτιο της παχυσαρκίας. Βεβαίως υπάρχουν φάρμακα, ειδικά για εμάς τους ειδικούς, τους ενδοκρινολόγους, όπως είναι η κορτιζόλη, γιατί ένα φάρμακο πραγματικά σωτήριο για πολλές παθήσεις, ειδικά στις ρευματοπάθειες, αλλά δυστυχώς έχει πάρα πολλές παρενέργειες. Άρα μπορεί και αυτό η κορτιζόλη της σεράτης να αυξάνει το βάρος, όπως είναι το σύνδρομο Cushing. Δηλαδή ουσιαστικά όταν χορηγούμε μεγάλες δόσεις κορτιζόλης, κάνουμε αυτό που ονομάζουμε ιατρογενές Cushing. Δηλαδή κάνουμε το σύνδρομο του Cushing, ο υπερκορτιζισμός, από φάρμακο όμως. Αυτή είναι μια άποψη. Τα αντισυλληπτικά που αυξάνουν το βάρος, οι ορμονικές θεραπείες, όλα αυτά. Επίσης υπάρχουν αυτά που συνεργαζόμαστε πολύ τακτικά και εσείς σαν διατροφολόγοι πρέπει να έχετε συνεργασία με τους ψυχιάτρους, νευρολόγους, όπου χορηγούν τα αντικαταθλιπτικά. Τα οποία αντικαταθλιπτικά δυστυχώς και αυτά ναι μεν σώζουν τον ασθενή από την ψυχιατρική του πάθηση, από την κατάθλιψή του, από τα διάφορα, δυστυχώς αυξάνουν το βάρος. Και πολλοί ασθενείς παραπονιούνται αύξηση του βάρους γιατί λαμβάνουν τέτοια φαρμακευτική αγωγή. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ ενδοκρινολόγου, ψυχίατρου και διατροφολόγου, πώς να βοηθήσουμε αυτό το άτομο που για λόγους, για μια την πάθηση του κατάθλιψη, μια ψυχιατρική πάθηση που λαμβάνεται αντικαταθλιπτικά, θα πρέπει να απευθύνεται ο ψυχίατρος στον διατροφολόγο και στον ενδοκρινολόγο να δούμε τι προβλήματα προκάλεσαν αυτά τα αντικαταθλιπτικά που είναι φάρμακα σωτήρια, όπως σας είπα, δεν μπορούμε να τα διακόψουμε σε αυτούς τους ασθενείς, γιατί υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι αυτοκτονίας κτλ. Θα πρέπει λίγο αυτό το άτομο να βοηθηθεί με τη διατροφή του. Έχω ασθενείς που αυτή τη στιγμή παίρνουν πολλά αντικαταθλιπτικά φάρμακα και παραπονιούνται για αυξημένη όρεξη, δεν μπορούν να σταματήσουν να τρώω και πραγματικά εκεί θέλει βοήθεια και από εμάς. Στεροειδής κορτιζόλη, αντικαταθλιπτικά και αντισυλληπτικά χάπια είναι κάποια από τα φάρμακα που επηρεάζουν το βάρος μας. Να λάβουμε υπόψη μας πως και η υπέρμετρη λήψη αντιβιωτικών σε μικρή ηλικία μπορεί έμεσα να επηρεάσει το αν ένα παιδί θα γίνει παχύσαρκο ή όχι. Και αυτό γιατί τα αντιβιωτικά καταστρέφουν το μικροβίωμα του εντέρου του παιδιού. Καταστρέφουν δηλαδή τους καλούς μικροοργανισμούς που ζουν στο εντερό του και υπερισχύει σταδιακά η αναλογία των κακών μικροοργανισμών, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να ενισχύεται η τάση του παιδιού να πάρει βάρος. Το μικροβίωμα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο όπου είναι πιθανό να μας δώσει στο μέλλον πολλές απαντήσεις στο ερώτημα γιατί τελικά οι άνθρωποι γίνονται παχύσαρκοι και κάποιοι άλλοι δεν γίνονται. Είναι πιθανό λοιπόν κάποιοι άνθρωποι να παίρνουν πολύ εύκολα κιλά και να τα χάνουν πολύ δύσκολα ακόμα και αν ακολουθούν μια υποθερμιδική δίαιτα και ασκούνται τακτικά. Οι περιπτώσεις αυτές όμως μόλις διαγνωστούν μπορεί σε ένα μεγάλο βαθμό να ρυθμιστούν. Αφού ρυθμιστούν, η απώλεια βάρους θα συμβαίνει σε αυτούς τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο, απλά θα γίνεται πιο αργά. Φαίνεται άλλωστε πως η συντριπτική πλειοψηφία των παχύσαρκων ατόμων υποεκτιμούν την ποσότητα του φαγητού που καταναλώνουν. Νομίζουν δηλαδή ότι τρώνε πολύ λιγότερες θερμίδες από ό,τι πραγματικά τρώνε. Πολύ σπάνια η υπερβολική συσσόρευση λίπους οφείλεται αποκλειστικά σε κάποιο μεταβολικό νόσημα ή σε κληρονομικό παράγοντα. Συνήθως οφείλεται στην κατανάλωση περισσότερων θερμίδων. Μπορεί να μην είναι μεγάλος ο όγκος της τροφής που καταναλώνουν, αλλά ενδέχεται να λαμβάνουν περισσότερες θερμίδες από όσες χρειάζονται στο τέλος της ημέρας.
Είναι συχνό ακόμα το φαινόμενο να έχουν περιόδους που παίρνουν βάρος, για παράδειγμα παίρνουν 2 κιλά στις γιορτές και 1 στις διακοπές και τον υπόλοιπο χρόνο απλά το συντηρούν. Έτσι, χωρίς να το συνειδητοποιούν, τα επόμενα 5 χρόνια μπορεί να έχουν αυξήσει το βάρος τους κατά 15 κιλά. Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα άτομα που πήραν πολλά κιλά μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα και έπειτα αυτό έγινε το νέο τους βάρος. Έτσι, για παράδειγμα, μπορεί να πήραν 20 κιλά σε 2 χρόνια και έπειτα να συντηρούν αυτή την αύξηση βάρους. Τέλος, κάποια άτομα προσέχουν τη διατροφή τους όλη τη βδομάδα και το Σαββατοκύριακο κάνουν ένα ξέσπασμα. Ή προσέχουν όλη μέρα και κάνουν αυτό το ξέσπασμα το βράδυ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι πιο εύκολο να πούμε ότι φταίει ο μεταβολισμός μας από το να δούμε σε ποιες φάσεις καταναλώνουμε περισσότερες θερμίδες. Παιδιά, οι καταναλωτές του μέλλοντος. Εφόσον έχει τόσο μεγάλο ρόλο ο τρόπος ζωής μας στη ρύθμιση του βάρους και πλέον γνωρίζουμε τι χρειάζεται να κάνουμε ώστε να το πετύχουμε, τι είναι αυτό λοιπόν που μας κάνει να συνεχίζουμε να παίρνουμε βάρος? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η διατροφή της εγκύου και μετέπειτα της θυλάζουσας θέτουν τις διατροφικές βάσεις του εμβρίου για τη μετέπειτα πορεία του. Σε ένα βαθμό καθορίζουν το πόσο παχύσαρκο θα είναι ένα παιδί και ποιες θα είναι οι γευστικές του προτιμήσεις. Όσον αφορά τις γευστικές μας προτιμήσεις, οι περισσότεροι ως μωρά είχαμε μια κλίση προς τα γλυκά και τα λιπαρά τρόφιμα και μια προστροφή προς την ξινή και την πικρή γεύση. Ο λόγος είναι ότι ενστικτοδός γνωρίζουμε ότι το γλυκό θα μας δώσει ενέργεια και το λιπαρό θα μας χορτάσει. Παράλληλα, αποφεύγουμε τρόφιμα ξινά ή πικρά, τα οποία θα μπορούσαν να είναι χαλασμένα, ακατάλληλα για βρώση ή και δηλητηριώδη. Λίγο αργότερα συμπαθούμε και την αλμυρή γεύση, καθώς το αλάτι είναι ένας απαραίτητος ηλεκτρολίτης για την επιβίωσή μας. Αυτή τη φυσική μας στάση στην συγκεκριμένη επιλογή τροφίμων και γεύσεων, η βιομηχανία τη γνωρίζει πολύ καλά. Έτσι, οι περισσότερες βρεφικές τροφές είναι ιδιαίτερα γλυκές. Αυτό προσαρμόζει τους γευστικούς κάλικες του παιδιού και τους κάνει λιγότερο ευαίσθητους στη γλυκιά γεύση. Πράγμα που σημαίνει ότι μια γλυκιά κρέμα θα του φαίνεται φυσιολογική και ένα φρούτο ή λαχανικό θα του φαίνεται άνοστο. Έτσι τα παιδιά σταδιακά απομακρύνονται από το μεσογειακό μοντέλο και επιλέγουν πιο επεξεργασμένα τρόφιμα στη διατροφή τους, όπως είναι το κρουασάν, τα πατατάκια και τα αναψυκτικά. Αυτό ωστόσο ενισχύεται στα παιδιά και μέσα από τη διαφήμιση. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολύ άμεσα επηρεάζει η διαφήμιση, έτσι, τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε ένα προϊόν και πώς αυτό το αξιολογούμε και το κάνουμε μέρος της αξίας, της κουλτούρας. Με λίγα λόγια, με τι το συνδέουμε. Η διαφήμιση χρησιμοποιεί έντονα χρώματα, πιασάρικα σλόγγαν, κατάλληλη μουσική και δημιουργεί μια συγκεκριμένη σύνδεση στο παιδί με το διαφημιζόμενο τρόφιμο. Έτσι, για παράδειγμα, το παιδί συνδέει τη Φιλία με μία σοκοφρέτα. Ένα γιαούρτι με μία πιο υγιεινή διατροφή, με έναν άλλο τρόπο ζωής. Δημητριακά με ένα πολύ υγιές σώμα. Και το καλό και αποδεκτό παιδί με μία σακούλα πατατάκια. Αυτός είναι ο τρόπος ώστε να αγιοποιούνται τα τρόφιμα στα μάτια των παιδιών και να μην εμφανίζεται η βλαβερή επίπτωση που έχουν στο σώμα και την ανάπτυξή τους. Αυτές οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών μπορεί να αυξήσουν όχι μόνο το μέγεθος, αλλά και τον αριθμό των λιποκυττάρων στο σώμα τους. Ο αριθμός των λιποκυττάρων καθορίζεται μέχρι τα 14 πρώτα χρόνια και μετά το μόνο που αλλάζει είναι το μέγεθός τους. Όσο υγιεινή και αν είναι η διατροφή μας, όσο τακτική και αν είναι η άσκησή μας ως ενήλικες, δεν μπορούμε να μειώσουμε τον αριθμό των λιποκυττάρων. Μπορούμε μόνο να μειώσουμε τον όγκο τους. Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση που έχουμε αυξημένο αριθμό λιποκυττάρων, πολύ εύκολα θα βάζουμε βάρος αν για λίγο αφαιθούμε και δεν προσέχουμε τη διατροφή μας. Ο αριθμός του λιποκυττάρων ουσιαστικά σταματάει στην εφηβεία, δηλαδή στην ηλικία των 14 ετών, περίπου 14-15 ετών, εκεί ο αριθμός δεν αυξάνει. Είναι καθορισμένο προγεννητικά ότι αυτός είναι ο αριθμός του κυττάρων για κάθε άτομο. Το μέγα πρόβλημα δεν είναι ο αριθμός, είναι το μέγεθος. Όταν καταναλύσουμε μεγάλες ποσότητες από λιπαρά, και αυτά τα λιπαρά δυστυχώς δεν τα αποβάλλει ο οργανισμός, αποθηκεύεται στο λιποκύτταρο. Έτσι λοιπόν αυξάνεται το μέγεθος των λιποκυττάρων και αυτό είναι το πρόβλημα της παχυσαρκίας. Άρα, ο αριθμός των λιποκυττάρων μέχρι την εφηβεία θα πρέπει να το ξέρουμε ότι είναι αριθμός συγκεκριμένος. Τι γίνεται τώρα? Εδώ είναι ο μεγάλος ρόλος της πολιτείας, της δικός μας, ότι εμείς πρέπει να προσέχουμε τα παιδιά στην εφηβεία. Γιατί αυτό που φαίνεται από μελέτες και εξηγείται από τον αριθμό των λιποκυττάρων, ότι
το παχύσαρκο ύφεβο θα είναι παχύσαρκο ενήλικα. Και αυτό είναι το μέγα πρόβλημα και πρέπει να επικεντρωθούμε στα παιδιά μας, στα σχολεία, που δυστυχώς από μελέτες που έχουν γίνει στο ελληνικό χώρο και εμείς ομάδα μας έχουμε κάνει, έχουμε ίσως από τα μεγαλύτερα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρώπη. Και αυτό οφείλεται στην κακή διατροφή. Και αυτό οφείλεται όχι στον αριθμό των λιμποκυττάρων, στο μέγεθος των λιμποκυττάρων από την μεγάλη κατανάλωση λιμπαρών διατροφικών ουσιών, όπως είναι τα fast food και αυτά όλα που τρώνε τα παιδιά μας. Έχουμε ξεχάσει την μεσογειακή μας διατροφή, την μεσογειακή μας διατροφή, η οποία εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε εμείς σαν οικογένεια, σαν πολιτεία. Δυστυχώς τα παιδιά μας τρώνε τα fast food που είναι λιπαρά φαϊτά, είναι νόστιμα, αρέσουν στα παιδάκια μας, αλλά δυστυχώς μας φέρνουν στην επιφάνεια την παχυσαρκία, η οποία παχυσαρκία αυτή τη στιγμή η παιδική, όπως σας είπα, είναι είμαστε μία από τις μεγαλύτερες χώρες στην παιδική αρχαιολογία της Ευρώπης. Έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας. Το σώμα μας αρέσκεται να παίρνει ξεκούραστα πολλή ενέργεια από τις τροφές, δηλαδή πολλές θερμίδες. Έτσι, η φυσική μας κλίση είναι προς τη σοκολάτα, απλά τα παιδιά εκείνης της εποχής τρέφονταν υγιεινά για λόγους επιβίωσης και ασκούνταν πολύ καθώς δεν είχαν άλλη επιλογή. Τα σύγχρονα παιδιά χρειάζεται να μάθουν να κάνουν επιλογές για τις οποίες δεν είμαστε εξελικτικά προσαρμοσμένοι ως ανθρώπινο είδος. Η βιομηχανία που μας παχαίνει. Υπάρχει λοιπόν μια βιομηχανία που μας παχαίνει. Μπαίνει δυναμικά στην παιδική μας ηλικία και μας συντροφεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Είναι εμφανές ότι η βιομηχανία αυτή έχει αλλάξει το διατροφικό μας περιβάλλον. Κάνοντας μια βόλτα στη γειτονιά μας, θα συναντήσουμε ένα οργανωμένο σούπερ μάρκετ, μυρωδιές από σφολιάτες, πολύχρωμα γλυκά στις βιτρίνες ενός ζαχαροπλαστείου. Είναι πιθανό να δούμε ανθρώπους να διασκεδάζουν τρώγοντας ή πίνοντας αλκοόλ σε ένα μπαρ. Επιστρέφοντας κουρασμένοι σπίτι, ίσως να βρούμε καταλόγους από ένα ταχυφαγείο της περιοχής, από τα οποία μπορούμε να παραγγείλουμε έτοιμο φαγητό στο σπίτι μας, απλά πατώντας ένα κουμπί. Στη συνέχεια, κάνοντας ζάπινγκ στη τηλεόραση, θα πέσουμε σε κάποια εκπομπή μαγειρικής ή σε μια διαφήμιση για ένα νέο λαχταριστό τρόφιμο. Πέρα από το διατροφικό περιβάλλον, λοιπόν, έχουν αλλάξει και τα ερεθίσματα που λαμβάνουμε μέσα από τη διαφήμιση. Κατά την ενηλικίωση, έχουμε διαφορετικές επιθυμίες από ό,τι όταν ήμασταν παιδιά. Θα θέλαμε να ξεφύγουμε από το στρες της καθημερινότητας, να βγούμε από τους κανόνες, να βρούμε την ιδανική σύντροφο και να κάνουμε την ιδανική οικογένεια. Πολύ περίτεχνα η διαφήμιση θα έρθει και θα μας συνδέσει κάποια τρόφιμα με αυτές τις ανάγκες. Όλα αυτά τα διατροφικά ερεθίσματα που λαμβάνουμε μπορούν να μας διεγείρουν την όρεξη. Η οσμή, το άκουσμα ή η θέαση ενός τροφίμου κάνουν το στομάχι μας να προετοιμαστεί για να το καταναλώσει. Αυτός είναι ο λόγος που μπορεί να τρέχουν τα σάλια μας όταν διαβάζουμε τον κατάλογο σε ένα εστιατόριο, όταν μυρίζουμε ένα σπιτικό κέικ ή όταν ακούμε κάποιον να περιγράφει ένα απολαυστικό γεύμα. Έτσι, κινητοποιούμαστε να φάμε ένα συγκεκριμένο τρόφιμο, παρόλο που δεν πεινάμε. Επιπρόσθετα, η σύνδεση των τροφών που κατασκευάζει η διαφήμιση με μία αξία μας κάνει να τρώμε το συγκεκριμένο τρόφιμο κάθε φορά που αναζητούμε μία βαθύτερη ανάγκη. Έτσι, στην αναζήτηση του ιδανικού έρωτα θα έχουμε την τάση να φάμε σοκολάτα. Και για να ξεφύγουμε από το στρες της δουλειάς, θα πιούμε ένα αναψυκτικό ή θα φάμε πατατάκια. Έτσι λοιπόν, τρώμε ασυνείδητα φαγητό χωρίς να πεινάμε. Η βιομηχανία του αδυνατίσματος. Όπως ακριβώς υπάρχει μια βιομηχανία που μας παχαίνει, έτσι υπάρχει και η βιομηχανία του αδυνατίσματος. Μια βιομηχανία η οποία προβάλλει το αδύνατο σώμα ως το ιδανικό και απαιτεί από εμάς να είμαστε αδύνατοι και γυμνασμένοι. Τα πρότυπα ομορφιάς αλλάζουν μέσα στον χρόνο. Θα το καταλάβουμε αν ασχοληθούμε και λίγο και με την τέχνη. Δηλαδή, οι γυναίκες που αποθανατίζονταν σε πίνακες τον 18ο και 19ο αιώνα δεν έχουν καμία σχέση με τα μοντέλα και τα πρότυπα ομορφιάς που βλέπουμε σήμερα στο Instagram. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε το γιατί γίνεται αν σκεφτούμε λίγο την πρόσβαση που είχαν οι άνθρωποι σε πόρους τότε και αντίστοιχα στο σήμερα. Τότε το πρότυπο ήταν ένα πολύ στρογγυλεμένο κορμί, καμπυλωτό, λευκό. Γιατί ήταν το δύσκολο? Ήταν αυτό που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να πετύχουν. Ήταν οι περισσότεροι φτωχοί, χειρονάκτες, ασχολιόντουσαν με τη γη, καλλιεργούσαν. Οπότε οι περισσότεροι ήταν μαυρισμένοι και λιπόσαρκοι. Τη Βικτοριανή εποχή
πρότυπο γυναικείας ομορφιάς θεωρούταν η λευκή επιδερμίδα και το εύσωμο σώμα, που μόνο η αριστοκρατική ελίτ θα μπορούσε να έχει. Αυτό σήμαινε για τους ανθρώπους της εποχής πως αυτή η γυναίκα δεν ανήκει στην εργατική τάξη και κατά συνέπεια δεν εκτίθεται πολλές ώρες στον ήλιο κάνοντας κάποια χειρονακτική εργασία. Οι άνθρωποι που έζησαν στην κατοχή του 40 θεωρούσαν και εκείνη μια εύσωμη γυναίκα πρότυπο ομορφιάς, καθώς το παραπάνω βάρος σήμαινε υγεία και οικονομική ευμάρεια σε μια περίοδο πείνας και κακουχίας. Στο σήμερα που ζούμε σε μια έντονα καταναλωτική κοινωνία, που είναι πολύ εύκολο να καταναλώσεις υψηλά θερμιδικά τρόφιμα με πολύ λίπος, και πλέον έχουμε και την οικονομική δυνατότητα να έχουμε σχεδόν όλες οι κοινωνικές ομάδες πρόσβαση σε αυτά, το ζητούμενο και το ιδανικό εντός εισαγωγικών είναι ένα πάρα πολύ αδύνατο σώμα, συχνά και πάρα πολύ ανορεκτικό. Αν θέλουμε σήμερα να είμαστε αποδεκτοί και να φαινόμαστε επιτυχημένοι και ευτυχισμένοι, θα πρέπει να έχουμε ένα αδύνατο σώμα. Πιστεύουμε μάλιστα πως χωρίς αυτό ζωή δεν υπάρχει. Και έτσι κατηγορούμε το σώμα μας ότι είναι η πηγή πολλών προβλημάτων και δεν μας επιτρέπει να ζήσουμε όπως θέλουμε. Απέκτησε ένα αδύνατο σώμα και θα φαίνεσαι επιτυχημένος. Απέκτησε ένα αδύνατο σώμα και θα ζήσεις τη ζωή που ονειρεύεσαι. Όλα τα προβλήματα θα λυθούν μόλις αποκτήσεις το ιδανικό σώμα. Αυτό που θέλει το marketing να κάνει είναι το να μπορέσεις να συνδέσεις αυτό το προϊόν με αυτό που θέλεις και ονειρεύεσαι, έτσι ώστε όταν θα φτάσεις στα ράφια του σούπερ μάρκετ να το καταναλώσεις, να το προτιμήσεις. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνουμε σε μια αναζήτηση για το τέλειο σώμα. Διάσημες δίαιτες, φαρμακευτικά σκευάσματα, ειδικά μηχανήματα, προπονητικά προγράμματα, ελιξίρια και υπερτροφές είναι μόνο κάποια από τα μυστικά που μας πλασάρει αυτή η βιομηχανία για μια καλύτερη ζωή. Φυσικά και όλες αυτές οι μέθοδοι δεν έχουν ένα μόνιμο αποτέλεσμα και ποτέ δεν μας οδηγούν σε μια ευτυχισμένη ζωή. Ακόμα και αν μέσα από αυτά χάσουμε βάρος, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπορέσουμε να το διατηρήσουμε, και αυτό γιατί η αλλαγή που έχουμε κάνει δεν είναι ουσιαστική. Για να έχουμε μια πιο ποιοτική ζωή, θα χρειαστεί να κάνουμε αρκετές εσωτερικές αλλαγές και όχι απλά να αλλάξουμε τον τρόπο που τρώμε για 2 μήνες. Μετά από μια στερητική δίαιτα της βιομηχανίας του αδυνατίσματος, θα ξαναφάμε τα αγαπημένα μας σνακ από τη βιομηχανία που μας παχαίνει, όμως αυτή τη φορά σε μεγαλύτερη ποσότητα, καθώς τόσο καιρό μας είχαν λείψει. Αυτή η υπέρμετρη κατανάλωση της αγαπημένης μας πίτσας, για παράδειγμα, θα μας οδηγήσει σε ένα αίσθημα ενοχών. Οι ενοχές με τη σειρά τους μας βάζουν σε μια νέα δίαιτα ή σταδιακά μας αποδυναμώνουν και μας οδηγούν να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και να παραδοθούμε στις εθιστικές διατροφικές μας συνήθειες. Τώρα, κάθε φορά που θα σκεφτόμαστε να χάσουμε βάρος, μόνο η ιδέα θα μας φαίνεται βουνό και θα αναβάλουμε αυτή την επίπονη διαδικασία από Δευτέρα σε Δευτέρα. Συναισθηματικό φαγητό. Φαίνεται λοιπόν πως υπάρχουν εξωτερικά ερεθίσματα που έμεσα ή άμεσα μας παρασέρνουν να τρώμε περισσότερο. Υπάρχουν όμως και εσωτερικοί λόγοι που μας κάνουν να τρώμε παραπάνω. Πέρα από την πραγματική πείνα και την όρεξη που είδαμε προηγουμένως, υπάρχει και η συναισθηματική πείνα. Δεν είναι λίγες οι φορές που μέσα στη μέρα μας τρώμε συναισθηματικό φαγητό. Τρώμε δηλαδή για να μπορέσουμε να μουδιάσουμε ένα άβολο συναίσθημα ή να καλύψουμε μια συναισθηματική ανάγκη. Συχνά γυρνάμε κουρασμένοι και στρεσαρισμένοι σπίτι μας αργά το απόγευμα και το μόνο που θέλουμε είναι να παραγγείλουμε το αγαπημένο μας φαγητό. Να χορτάσουμε και να ηρεμήσουμε χωρίς να χρειαστεί να πολυασχοληθούμε. Αυτό το φαγητό λειτουργεί παρηγορητικά και κατευναστικά για εμάς. Το τρώμε για να χαλαρώσουμε και να επιβραβεύσουμε τον εαυτό μας που έβγαλε εις πέρας μια δύσκολη μέρα. Τρώμε ακόμα όταν θυμώνουμε μέσα στη μέρα μας και δεν εκφράζουμε το θυμό μας. Θέλουμε να δείχνουμε καλή για τους άλλους και να μην διαταράσουμε τις ισορροπίες. Έτσι καταπίνουμε το θυμό μας και μετά από λίγο θα έχουμε την τάση να φάμε. Αυτό συμβαίνει και με άλλα συναισθήματα, όπως είναι ο φόβος, η μοναξιά και η βαρεμάρα. Είτε νιώθουμε καλά είτε όχι, η τάση μας μπορεί να είναι να φάμε. Σε καμία περίπτωση εκεί δεν πεινάμε πραγματικά. Οπότε τρώμε άσχετα με το αν φάγαμε πριν από λίγο ή όχι. Τρώμε συνήθως γρήγορα, όρθιοι ή στον καναπέ, κοιτώντας τηλεόραση. Θέλουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο να φάμε και δεν μας καλύπτει εκείνη την ώρα μια σαλάτα ή ένα φρούτο. Κάποιες φορές μάλιστα τρώμε περισσότερη ποσότητα ή περισσότερες φορές μέσα στη μέρα εξαιτίας κάποιων βαθιά ριζωμένων πιστεύω που περνούν από γενιά σε γενιά. Έτσι, έχουμε την τάση να αδειάσουμε το πιάτο μας, παρόλο που έχουμε χορτάσει, επιπρόσθετα τρώμε ένα κέρασμα
για να μην προσβάλλουμε κάποιον και όχι επειδή το θέλουμε. Συχνά φοβόμαστε ότι αργότερα θα πεινάσουμε και δεν θα έχουμε δυνάμεις και γι' αυτό τρώμε περισσότερο. Μέχρι πρόσφατα πιστεύαμε ότι η αύξηση βάρους είναι το αποτέλεσμα μιας απλής εξίσωσης. Αν παίρνουμε περισσότερη ενέργεια από ό,τι ξοδεύουμε, τότε το βάρος μας αυξάνεται. Ανακαλύπτουμε με τον καιρό ότι υπάρχουν και άλλες συνιστώσεις σε αυτή την απλή εξίσωση. Το γονιδιακό υπόβαθρο, το μεταβολικό μας προφίλ, το διατροφικό περιβάλλον, ο τρόπος ζωής μας και η συναισθηματική μας κατάσταση παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατροφική μας συμπεριφορά, στις διατροφικές μας συνήθειες και σε ένα βαθμό καθορίζουν αν τελικά θα είμαστε παχύσαρκοι ή όχι. Μπορούμε εύκολα να πούμε σε κάποιον να τρώει λιγότερο και να ασκείται περισσότερο. Μπορούμε να το αναφέρουμε μια σειρά μελετών για το πώς θα χάσει βάρος. Θα μας βόλευε να πιστέψουμε ότι είμαστε θύματα της γονιδιακής μας προσδιάθεσης και της ραγδαίας αλλαγής της σύγχρονης κοινωνίας. Η αλήθεια είναι ότι πριν από όλα αυτά υπάρχει η δική μας επιλογή.